Αλλάζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Θα πάμε στην Ξάνθη, εκεί όπου ένα θέμα το οποίο αφορά στην απόφαση του Δημάρχου των Αυδείρων για την μετατροπή ενός παλαιού μουσουλμανικού νεκροταφείου σε χώρο αναψυχής, συγκεκριμένα στον οικισμό του Πετινού, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Θα αναλύσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα με τη βοήθεια του δημοσιογράφου από την ιστοσελίδα xanthinews.gr, του Σταύρου του Καρυπίδη, ο οποίος είναι με τη βοήθεια της τεχνολογίας στο δελτίο μας απόψε. Καλησπέρα, Σταύρο, και η Κατερίνα Καλεντερίδου στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Μαρία Χρύσα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, κυρίες μου. Σταύρο, να ξεκινήσουμε από εσένα. Τις τελευταίες δύο μέρες έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο, όπως εξελίσσεται και σήμερα μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, φτάνει να γίνει μέχρι και διακρατικό, δηλαδή να αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Και ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, κάπου εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο των Αυδείρων, όταν ο Δήμαρχος έφερε ένα θέμα για να μετατρέψει ένα οικόπεδο, το οποίο είναι 15 στρέμματα περίπου, από χώρο πρασίνου, όπως το έλεγε χαρακτηριστικά, σε χώρο αθλοπαιδιών και να γίνει έτσι ένας χώρος όπου θα μπορούν να πηγαίνουν παιδιά, να παίζουν μπάσκετ κτλ. Όπου εκεί τι έγινε, Σταύρο, το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εκεί λοιπόν, εκείνη την ώρα αντέδρασαν κάποιοι μουσουλμάνοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι γνώριζαν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι βακούφικο, είναι, ή τουλάχιστον ξέρανε, όσο ξέρανε αυτοί, ότι ήταν βακούφικο μουσουλμανικό νεκροταφείο. Πρέπει να πούμε επίσης ότι στο σημείο γινόταν εργασίες και την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, οι εργασίες είχαν ξεκινήσει πριν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπανε στον Δήμαρχο ότι, ξέρεις, Δήμαρχε, εκεί μέσα υπάρχουν μνήματα, είναι ένα παλιό μουσουλμανικό, τουρκικό, όπως είπαν, νεκροταφείο, στο οποίο ο τελευταίος που θάφτηκε περίπου, υπολογίζεται ότι ήταν περίπου το 1920-21. Και του είπαν ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το διευθετήσουμε αυτό το θέμα. Γιατί δεν μπορεί πάνω από νεκροταφείο, όπως αν γινόταν και σε ένα χριστιανικό, να πας να κάνεις μια παιδική χαρά. Παρέθεσαν στο Δήμαρχο Αυδείρων τα έγγραφα αυτά τα οποία έδωσες εσύ ο ίδιος στη δημοσιότητα, ναι, έγινε, μέσα από το site μια σου. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση εκείνη την ώρα. Όμως δεν καταλήξαμε κάπου, γιατί η πλευρά του Δήμου έλεγε ότι εμείς έχουμε στην κυριότητά μας εδώ και 50 χρόνια αυτή την έκταση, η οποία είναι χαρακτηρισμένος χώρος πρασίνου, και κάποια στιγμή στο τέλος της όλης κουβέντας, μετά από μια ώρα περίπου και μετά από πάρα πολλή συζήτηση, ο Δήμαρχος δέχτηκε ότι αυτό το πράγμα είναι νεκροταφείο και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα κάνει θα το εξοραίσει ώστε να υπάρχει ένας τύμβος ή ένας χώρος στον οποίο θα μπορεί κάποιος να προσκυνήσει, και το υπόλοιπο κομμάτι από τα 15 στρέμματα να γίνει γήπεδα μπάσκετ, βόλια κτλ. Πώς εξελίχθηκε τώρα το συγκεκριμένο θέμα? Όλοι φανταστήκαμε ότι εκεί θα τελείωνε το ζήτημα και ότι την επόμενη μέρα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα μεταξύ αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης και ουσιαστικά των ανθρώπων που κίνησαν όλη αυτή τη διαδικασία. Εμένα κάτι δεν μου καθόταν καλά. Το πρωί 8-9 η ώρα πήγα να δω το σημείο. Οπότε στο σημείο εκείνη την ώρα που πήγα εγώ, σε 9-8.30 ώρα περίπου το πρωί, δούλευαν μπολντόζα και δυο φορτηγά τα οποία μετέφεραν μπάζα, πέτρες, ό,τι είχαν βρει εκεί. Και σε ένα σημείο εντοπίσαμε βέβαια και πάρα πολλές πέτρες, σαν αυτές είναι τις πλάκες τις οποίες βάζουν στα μνημεία τους οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας για να δείξουν να τιμήσουν τους νεκρούς τους. Όπως καταλαβαίνεις, κάναμε ένα βίντεο, έκανα μερικές φωτογραφίες. Παρακολουθούμε και το βίντεο το σχετικό. Όση ώρα μας μιλάς, από εκείνη την ώρα και μετά υπήρξε μια τεράστια αντίδραση από όλη την κοινότητα εδώ την μουσουλμανική. Ουσιαστικά οι δύο βουλευτές της Ξάνθης, ο Χουσέιν Ζοεμπέκ και ο Μπαράν Μπουρκάν,
πήγαν γύρω στις 11 με 11.30 στον εισαγγελέα της Ξάνθης και κατέθεσαν εισιτήρια αναφορά. Νωρίτερα να πούμε βέβαια, Σταύρο, νομίζω αξίζει τον κόπο, ότι και ο νέος τοποτηρητής μουφτής της Ξάνθης πήγε άμεσα στο σημείο, άμεσα έβγαλε ανακοίνωση. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ίσως και πρώτος από όλους τους υπόλοιπους. Όπου μετά άνοιξε όλος αυτός ο κύκλος των αντιδράσεων και από τον πολιτικό κόσμο. Από τη στιγμή λοιπόν που πήγε ο τοποτηρητής μουφτής εκεί, έβγαλε ανακοίνωση γύρω στις 12-12.30. Λίγο αργότερα από τον τοποτηρητή ήρθανε στο σημείο εκεί, γιατί εγώ αναγκάστηκα να ξαναπάω, γιατί ήθελα να δω σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες, αν σταμάτησαν ή όχι. Διαπιστώθηκε ότι είχαν φύγει μετά την παρουσία τη δική μου εκεί τα μηχανήματα έργου. Ήρθανε οι δύο βουλευτές εκεί στο σημείο και έφτασαν επίσης και κάποια κανάλια από τη Τουρκία, το TRT και ένα ακόμη κανάλι, δεν το θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν. Γίνανε δηλώσεις, υπήρξε εκεί και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο κ. Σάκης Κουτσίνης, ο οποίος και αυτός καταδίκασε το γεγονός. Μαζεύτηκε και η γειτονιά, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, άμεσα καταδικάστηκε το γεγονός και από την ελληνική πολιτεία, έτσι. Άμεσα είχαμε τη δήλωση σε εσένα. Περίπου στις 12 με 12.30, ενώ ήμουνα στο σημείο, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από το Υπουργείο. Μου λένε, κύριε Καρυπίδη, είδαμε το δημοσίευμα σας. Θα στείλουμε μία ανακοίνωση του κύριου Καλατζή και θα θέλαμε να την δημοσιεύσετε για το θέμα αυτό. Όπως και έγινε, δηλαδή, το Ξάνθη News. Και από εκεί και πέρα, 2-3 μέρες τώρα, είμαστε σε ένα κύκλο ανακοινώσεων. Όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η διαδικασία ενεργοποίησε αντανακλαστικά και από τους χριστιανούς συμπολίτες μας και από τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Σταύρο, να σε ρωτήσω, υπήρχε καινούργια δήλωση του Δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα? Επανατοποθετήθηκε ίσως ο Δήμαρχος Αυδείρων? Δεν έχουμε επίσημη δήλωση του Δημάρχου Αυδείρων και θα σου πω και γιατί. Ο Δήμαρχος Αυδείρων είναι στην Αθήνα σήμερα. Πιστεύω ότι θα γυρίσει. Ήταν χθες. Ναι, πιστεύω ότι εκεί θα έχει κάνει και κάποιες επαφές. Γιατί είναι σίγουρο ότι μίλησε και με τους ανθρώπους της κυβέρνησης. Έτσι και είναι και υπάρχουν όντως πληροφορίες ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι θα βγάλει κάποια ανακοίνωση για να δώσει τη δική του έκταση, μάλλον τη δική του απάντηση, αν και εμείς έχουμε ήδη δημοσιεύσει και όλο το σκεπτικό του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί ήμασταν εκεί και το μαγνητοσκοπήσαμε. Έχουμε δώσει την άποψή του σε σχέση με το τι ήθελε να κάνει και πώς το προγραμμάτισε να γίνει. Πιστεύω ότι είναι λάθος η όλη κίνηση, λάθος χειρισμός ουσιαστικά, εγώ το αποδίδω στους συνεργάτες. Θα τη χαρακτήριζα ατυχή. Μάλλον ατυχή, κάτι ακριβώς, δεν υπολόγισε σωστά, κάπως λίγο. Ναι, κάπως δεν το υπολόγισαν, κάπου θέλανε να δώσουν, να πούνε στην τοπική κοινωνία ότι θέλουμε να κάνουμε ένα έργο εδώ. Αμέλησαν λίγο ότι εκεί υπήρχε αυτό το ιστορικό, γιατί, πρόσεξε τώρα τι γίνεται, Κατερίνα. Ο Δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι το 2018 το κατοχύρωσαν το οικόπεδο αυτό, τα 15 στρέμματα, στο κτηματολόγιο. Το 2019 όμως ένας τοπικός εκεί από την Βακοβική Επιτροπή σύμβουλος του ζήτησε να το καθαρίσει ο Δήμος. Την άδεια για να καθαριστούν τα μουσουλμανικά νεκροταφεία του Πετινού. Και ο Δήμος απάντησε αυτά τα δύο χαρτιά τα οποία έχουμε δημοσιεύσει και εμείς ότι αυτό ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκεδοσία της Βακοβικής Επιτροπής. Mm-hmm. Σήμερα το 2022 λέμε ότι αυτό δεν ανήκει στην Βακοβική Επιτροπή και ότι είναι ένας μεγαλύτερος χώρος από ό,τι είναι το νεκροταφείο. Πράγμα που και αυτό συζητήθηκε. Δηλαδή, οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης ρώτησαν τον Δήμαρχο, ξέρεις, από τα 15 στρέμματα είναι όλο δικό μας. Είναι έτσι ένα κομμάτι αυτό από το νεκροταφείο κτλ. Απάντηση είχαμε σε αυτό τουλάχιστον. Όχι, δεν υπήρξε ούτε σε αυτό και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το απαντήσει τόσο εύκολα αυτό, αν δεν γίνει επιτόπια έρευνα. Σήμερα ήταν και άνθρωποι από την περιφέρεια εκεί και όπως μου είπαν, έχει πάει και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, γιατί οι πλάκες οι οποίες έχουν ευρεθεί του 17ου αιώνα και μάλιστα καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπαίνει μέσα και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, γιατί εκτός από το θρησκευτικό κομμάτι υπάρχει και το ιστορικό της όλης υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, πολλά, Κατερίνα και Σταύρο, θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί από τις αντιδράσεις αν το θέμα είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο πρωτίστως. Νομίζω αν ότι είχε έρθει σωστά, Μαρία Χρύσα, νομίζω.
Με το σωστό τρόπο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που βρέθηκαν οι πρώτες πέτρες, οι οποίες καταδείκνυαν, δηλαδή οι πρώτοι τίνδυοι, οι οποίοι καταδείκνυαν ότι εκείνο είναι μουσουλμανικό νεκροταφείο, θα έπρεπε να σταματήσει κάθε ενέργεια άμεσα, να κληθούν οι συναρμόδιοι ποιοι θα έπρεπε να επιλέξει ο Δήμαρχος, με ποιους θα συνομιλούσε και να πει ότι έχουμε βρει αυτό το πράγμα και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν έγινε και έτσι φτάσαμε μέχρι και σήμερα να βγάζει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας μια σκληρή δήλωση για την ελληνική πλευρά, η οποία βέβαια ευτυχώς δεν εμπλέκει την κυβέρνηση, εμπλέκει μόνο την τοπική δημοτική αρχή, του Δήμου Αυδείρου, Μπουλούστρα όπως την αποκαλεί. Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζουμε να έχει τη θετικότερη έκβαση το συγκεκριμένο θέμα, να καμφθούν οι αντιδράσεις. Ήταν ένα τυχές, νομίζω, περιστατικό, Μαρία Χρύσα, που θα πρέπει να κλείσει και να ολοκληρωθεί άμεσα, προκειμένου έτσι, να μην υπάρξει συνέχεια. Να μην έχουμε αντιδράσεις. Έχω την να εντύπωση μην ότι αυτή η επένδυση του 1 εκατομμυρίου που ήθελε να κάνει ο Δήμαρχος θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει αν υπήρχε μια συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς εκεί την περιοχή. Νομίζω τώρα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα πολλά. Και πάντοτε έτσι όποια δηλαδή ενέργεια γίνεται σε τέτοιου είδους επίπεδα να γίνεται με τον απόλυτο σεβασμό. Σταύρο Καρυπίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Κατερίνα Καλυντερίδου, σε ευχαριστώ και σένα πολύ.